αποφθέγματα του Αββά Παμβού. Πρώτο απόφθεγμα του Αββά Παμβού. Ιν της λεγόμενους Αββά Παμβού. Και περί τούτου λέγεται ότι 3 έτη έμεινε νετούμενος των Θεών και λέγουν «Μη δοξάσεις με επί της γης». Ήτανε κάποιος που ονομαζόταν Αββάς Παμβού και γι' αυτό λέγεται ότι 3 χρόνια έμεινε ζητώντας από τον Θεό και λέγοντας «Μη δοξάσεις με επί της γης, μη με δοξάσεις τη γη». Μην επιτρέψεις δηλαδή, επιτρέψεις να δοξαστώ από τους ανθρώπους. Και ούτως εδόξασεν αυτόν ο Θεός, ώστε μη δύναστε την να ατενίσεις το πρόσωπον αυτού, εκ της δόξης ειν είχε το πρόσωπον αυτού. Και τόσο πολύ δηλαδή τον λέγει τον εδόξασε ο Θεός με την άκτιστο δόξα, τη δόξα που χαρίζει ο Θεός στους Αγίους Του, ώστε δεν μπορούσε κάποιος να τον ατενίσει κατά πρόσωπο από τη δόξα που έλαβε στην όψη Του. Δηλαδή το άκτιστο φως κατήβγαζε το πρόσωπό Του. Είναι αυτό ακριβώς που έχουμε στην Ορθόδοξη εικονογραφία το φωτοστέφανο που περιβάλλει την κεφαλή των Αγίων. Αυτός ο Άγιος αξιώθηκε να έχει τόσο έντονο αυτό το φως ενώ όσο ζούσε που δεν μπορούσε κανείς έτσι να το κοιτάξει κατά πρόσωπον. Έλαβε δηλαδή το πρόσωπό του περισσότερο και από τον ήλιο γιατί είχε ακριβώς αυτή την μεγάλη επιθυμία να μην δοξαστεί καθόλου εδώ στη γη. Και ο Θεός ακριβώς αυτό ευαρεστήθηκε, από αυτό ευαρεστήθηκε τόσο πολύ και δεν του έδωσε τη δόξα την φτηνή, την ανθρώπινη, αλλά τη δόξα την ουράνια και αιώνια. Όποιος δεν ζητάει τη δόξα των ανθρώπων, αυτός αληθινά δοξάζεται με την αιώνια δόξα, τη δόξα που χαρίζει ο Θεός, εφόσον βεβαίως ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Δεύτερο απόφθεγμα του Αββά Παμβού. Ήρθαν κάποτε αδελφοί στον Αββά Παμβού και τον ρώτησε ο ένας λέγοντας «Αββά, εγώ επί 2 ημέρες νηστεύω και 2 ψωμιά τρώω». Δηλαδή, ανά 2 ημέρες. Μία τρώω, μία δεν τρώω και κάθε φορά που τρώω, τρώω 2 ψωμιά. Άραγε, σώζω την ψυχή μου ή είμαι σε πλάνη. Είπε δε και ο άλλος «Αββά, εγώ κερδίζω 2 μικρά νομίσματα από το εργόχειρό μου κάθε ημέρα και κρατώ κάτι για τη διατροφή μου, τα δε υπόλοιπα τα προσφέρω ελεημοσύνη. Άρα σώζομαι ή πάω χαμένος». Δηλαδή του έλεγαν τους κόπους και τις πνευματικές εργασίες που έκαναν. Ενώ όμως πολλοί τον παρακαλούσαν, δεν τους έδωσε απόκριση. Ύστερα δε από 4 ημέρες ήταν να φύγουν και τους παρηγορούσαν οι κληρικοί λέγοντας «Μη στενοχωρηθείτε αδελφοί, ο Θεός θα σας αμύψει, έτσι συνηθίζει ο γέρον. Δεν μιλά εύκολα, αν ο Θεός δεν του δώσει εσωτερική πληροφορία». Πήγαν λοιπόν στον γέροντα και του είπαν «Αββά, προσευχήσου για μας». Τους ρωτά «Θέλετε να φύγετε?» Το απαντούν «Ναι». Τότε, παίρνοντας επάνω του τις πράξεις τους και γράφοντας στο χώμα, έλεγε αναλαμβώντας πράξεις αυτών εν εαυτού, γράφουν επί την γη, έλεγεν «Παμβώ 2-2 νηστεύων και ζεύγος εστίων ψωμίων». Αβά, ο Παμβώ επί 2 ημέρες νηστεύοντας και 2 ψωμιά τρώγοντας, άραγε με αυτό γίνεται μοναχός. Σαν να μονολογούσε δηλαδή και έλεγε στους επισκέπτες του αυτά που του είχαν πει και αυτοί προηγουμένως και ρωτούσε άραγε έτσι γίνεται κανείς μοναχός με το να νηστεύει ανά 2 ημέρες και μετά να τρώει 2 ψωμιά και απαντάει μόνος του όχι. Και μετά πάλι ο Παμβώ κερδίζει με το εργόχειρό του 2 μικρά νομίσματα και τα δίνει ελεημοσύνη. Άρα έτσι γίνεται μοναχός και απαντάει όχι ακόμα. Και τους λέγει «Καλές βέβαια είναι οι πράξεις,
αλλά αν δεν φυλάξεις τη συνείδησή σου καθαρή απέναντι στον πλησίον σου, δεν σώζεσαι. Καλέ μεν πράξεις, εάν δεν φυλάξεις τη συνείδηση από το πλησίον σου, ούτω σώζει. Εάν δηλαδή ζήσεις σωστά και δεν σκανδαλίσεις κανέναν και δείξεις αληθινή αγάπη στον πλησίον σου και δεν έχεις καμία κατηγορία από τη συνείδησή σου ότι δεν φέρεσαι σωστά απέναντι στον πλησίον σου, αυτό σημαίνει να φυλάξεις τη συνείδησή σου από τον πλησίον σου, δηλαδή διασώζεις πάντοτε την εχριστό αγάπη προς τους άλλους, τότε λέγει σώζεσαι πραγματικά. Γιατί ακριβώς αυτό είναι όλο το Ευαγγέλιο, η αγάπη προς τον πλησίον, η οποία δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει πρώτα η αγάπη στον Θεό. Αν λοιπόν ο άνθρωπος φυλάει ακατηγόρητη συνείδησή του απέναντι στον πλησίον, αυτό σημαίνει ότι αγαπάει αληθινά και τον Θεό, οπότε εκπληρώνει όλες τις εντολές με αυτή την εκπλήρωση της περιεκτικής εντολής της αγάπης, της διπλής αγάπης προς τον πλησίον και προς τον Θεό. Και πληροφορηθέντες απήλθον μετά χαράς. Και τότε οι επισκέπτες, αφού πήραν εσωτερική πληροφορία ότι όντως είναι έτσι όπως τους είπε ο γέροντας, έφυγαν με χαρά. Και έτσι έμαθαν να μην εμπιστεύονται στα έργα τους, αλλά προπάντων να φροντίζουν να έχουν ακατηγόρητη συνείδηση και να δείχνουν αληθινή αγάπη στον πλησίον και δια του πλησίον να αγαπούν βεβαίως και τον Θεό. Και αυτό βεβαίως δεν γίνεται μόνο με τα εξωτερικά έργα, αλλά κυρίως με τη βοήθεια της Θείας Χάρης, η οποία ελκύεται όταν ο άνθρωπος έχει αληθινή ταπεινοφροσύνη. Τρίτο απόφθημα το Βα Παμβό. Πήγαν κάποτε τέσσερις σκητιώτες στο μεγάλο παμβό, φορώντες δέρματα, και φανέρωσε ο καθένας την αρετή του συντρόφου του. Ο ένας δηλαδή μιλούσε για τον άλλον. Ο ένας νίστευε πολύ. Ο δεύτερος δεν είχε τίποτε το υλικό δικό του, ήταν τελείως ακτίμων. Και ο τρίτος είχε αποκτήσει πολύ αγάπη. Είχε πολλή φιλανθρωπία δηλαδή και αγάπη για τους ανθρώπους. Λέγουν δε και για τον τέταρτο ότι 22 χρόνια έχει που βρίσκεται σε υπακοή γέροντος. Τους αποκρίθηκε ο Βας Παμβό. Σας λέγω ότι η αρετή αυτού του τελευταίου είναι μεγαλύτερη. Γιατί ο καθένας από εσάς την αρετή που απόκτησε την πήρε με το θέλημά του. Αυτός όμως έκοψε το δικό του θέλημα και κάνει άλλου το θέλημα του γεροντός του. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ομολογητές, εάν αντέξουν έως το τέλος. Έκαστος γαριμών είναι αρετή νεκτήσατο, θελήματι αυτού εκράτησεν. Δηλαδή, και οι αρετές των τριών πρώτων ήταν σπουδαίες, αλλά τις κατόρθωσαν κάνοντας συνάμα και το θέλημά τους. Ενώ ο τέταρτος είχε λίγο παραπάνω αρετή και μισθό από τον Θεό, γιατί έκοβε συνεχώς το θέλημά του και έκανε πάντα το θέλημα του γέροντός του, ο οποίος του φανέρωνε το θέλημα του Θεού. Ούτως δε, το θέλημα αυτού κόψας, άλλου πει θέλημα. Τι ούτι γάρ άντρες ομολογητέ εισήν, εάν εις το τέλος φυλάξωσιν. Οι αληθινοί δηλαδή υποτακτικοί έχουν μισθό ομολογητού. Αναδεικνύονται ομολογητές με το ανέμακτο μαρτύριο της υπακοής. Εάν βεβαίως παραμείνουν μέχρι τέλους σε αυτήν την σωτήρια υπακοή. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.